πάρα πολύ ωραία πράγματα υπόθηκαν σήμερα, πραγματικά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πιστεύω ότι οι συμμαχίες είναι αυτό το οποίο πρέπει να ξεκινήσουμε. Πολύ σημαντική το διατύπωση. Καλά και οι θεσμοί και η δημοκρατία, πράγματα που θα σεβόμαστε, η ανάπτυξη. Αλλά πιστεύω ότι αυτό στο οποίο πάσχουμε σαν χώρα είναι η διπλωματία και η σχέση μας με τα άλλα κράτη και οι συμμαχίες μας. Άρα είναι πρόβλημα αυτό που πρέπει να κάνουμε σε πρώτη φάση, να καθορίσουμε τη θέση μας στο περιβάλλον το οποίο θα δημιουργηθεί στα μέρα σε επόμενα χρόνια. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περίοδος ανακατατάξεων. Βλέπουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τα τελευταία χρόνια προσπάθησε να κάνει κάτι, μια ενοποίηση είτε πολιτική είτε οικονομική, αλλά απέτυχε εκτρά κατά τη γνώμη μου. Γιατί χρειάστηκε βοήθεια τόσο όταν χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί την κρίση της Ελλάδος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, άρα ΗΠΑ, και αυτή τη στιγμή αδυνατεί να καλύψει τα σύνορά της, τα οποία είναι δικά μας σύνορα, στο Αιγαίο, καλώντας τον ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν μπορεί να είναι αυτάρκης. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χώρια όλα τα άλλα, τα οποία το γνωρίζουμε όλοι τα οικονομικά δεδομένα. Επομένως, πρέπει να αναθεωρήσουμε το δόγμα ανήκουμε στη Δύση. Πρέπει να ζητήσουμε ποια Δύση θέλουμε. Μήπως μπορούμε να παρέχουμε στη δημιουργία της Δύσης της επόμενης μέρας, ως χώρα. Αυτά είναι τα ερωτηματικά τα οποία έχω μέσα στο προβληματισμό και πιστεύω ότι πρέπει να απαντηθούν και να απαντηθούν άμεσα, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν, δεν μπορούν να μας περιμένουν. Άρα λοιπόν, έχοντας ένα σταθερό περιβάλλον διπλωματικό, γεωπολιτικό και γνωρίζοντας προς τα πού θα κινηθούμε και ποιες συμμαχίες και από ό,τι φαίνεται μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση σύρεται πίσω από τις ΗΠΑ και με δεδομένο ότι οι εκλογές οι οποίες έρχονται θα αναδείξουν ηγεσία η οποία θα είναι πιο δυναμική από την προηγούμενη, πρέπει να καθορίσουμε τους συμμάχους μας. Για μένα το οικονομικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι οικονομικό, είναι πολιτικό καθαρά. Και εξηγούμε. Θα μπορούσε να λυθεί μέσα σε 5 λεπτά. Με την έννοια ότι οι αποφάσεις οι οποίες πρέπει να ληφθούν είναι δεδομένες. Αν υπάρξει θέληση από τους συμμάχους μας να λυθούν τα προβλήματά μας, μπορούν να λυθούν άμεσα. Όσον αφορά το οικονομικό μοντέλο, να πάμε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα στην οικονομία. Είναι δεδομένο ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από τη φιλελεύθερη οικονομία. Έχουμε δοκιμάσει τα τελευταία 40 χρόνια ένα πρότυπο του άκρα του κρατισμού. Έχουμε δοκιμάσει ένα σύστημα το οποίο ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες εξαρτώνταν οικονομικά από το κράτος, με αποτέλεσμα τη διαπλοκή, το ρουσφέτη και όλα τα γνωστά τα οποία τα ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν πρέπει να λάβουμε δραστικές αποφάσεις, ούτως ώστε να αλλάξουν τα δεδομένα της οικονομίας της χώρας. Η μόνη κατεύθυνση η οποία είναι ορατή αυτή τη στιγμή και μπορεί να γίνει άμεσα είναι της ελεύθερης οικονομίας. Δυστυχώς, είδαμε μέχρι τελευταία την κρατικοποίηση του μεγάλου μουσικής, την Αθήνα, ενός φορέα ο οποίος είναι καταχρεωμένος. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω ποιες είναι οι λογικές τις οποίες ακολουθούν. Όσον αφορά τώρα τους θεσμούς, θα είμαι σύντομη γιατί ήδη έχουμε πιστεύω κουραστεί όλοι. Χρειάζεται άμεσα αλλαγή συντάγματος. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ως χώρα με αυτό εδώ το σύνταγμα. Ένα πρόεδρο δημοκρατίας ο οποίος αδυνατεί να καταθέσει μια σοβαρή άποψη. Αδυνατεί να αντιπαρατεθεί σε μια κακή κυβέρνηση επειδή τον έχει ψηφίσει η κυβέρνηση. Χώρια που είδαμε δύο φορές να πέφτουν οι κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν ηθική ακόμα, επειδή δεν μπορούσαν να εκλέξουν πρόεδρο. Αυτό δημιουργεί σε πολιτική αστάθεια, η οποία πολιτική αστάθεια είναι ένας παράγοντας ο οποίος δεν βοηθάει καθόλου και την οικονομία. Άρα λοιπόν, άμεση αλλαγή συντάγματος, σύμφωνα με αυτά που είπε Σπάνη, περί θητείας, σαφέστατα. Δεν μπορεί κάποιος να είναι βουλευτής εφόρου ζωής ή υπουργός ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορεί κάποιος να είναι πρόεδρος ενός κόμματος εφόρου ζωής. Έτσι λοιπόν, αυτά πρέπει να βελτιωθούν και πραγματικά η δημοκρατία να προλάβει σάρκα και οστά. Όλα αυτά τώρα δεν θέλω να κουράζουμε λεπτομέρειες, αλλά πιστεύω ότι οι θητείες, το ασυμβίβαστο, είναι πολύ σημαντικό. Άλλη εξουσία η εκτελεστική, άλλη νομοθετική, άλλη δικαστική. Πρέπει να υπάρξει σαφή διάκριση εξουσιών σε αυτή τη χώρα. Και αυτά δεν θέλουν χρόνια για να γίνουν. Μπορούν να γίνουν άμεσα. Και νομίζω ότι είναι πράγματα στα οποία τουλάχιστον σε αυτά οφείλουμε να συμφωνήσουμε όλοι.
ότι χρειάζεται να γίνει σε αυτή τη χώρα. Θα έρθω πιστεύω και στο σχήμα για να κρίσω. Άρα επομένως, σαφείς συμμαχίες, αλλαγή οικονομικού μοντέλου, άμεση αλλαγή συντάγματος. Οι τρεις πυλώνες στις οποίες πρέπει να κινηθούμε άμεσα, ώστε να αλλάξει η πορεία της χώρας. Πώς θα γίνει αυτό? Δεν είμαι υπέρ των τεχνοκρατών. Το λέω άμεσα. Οι τεχνοκράτες είναι για να συμβουλεύουν τους πολιτικούς. Οι πολιτικοί πρέπει να παίρνουν τις αποφάσεις, οι πολιτικοί έχουν την ευθύνη. Οι τεχνοκράτες μετράνε τα δεδομένα, στηρίζουν, συμβουλεύουν τους πολιτικούς. Ο πολιτικός είναι αυτός ο οποίος θα έχει το όραμα και ο ηγέτης αυτός που θα δείξει σε μια χώρα πώς θα πάει μπροστά. Άρα λοιπόν, πολιτική, ποιοι πολιτικοί όμως? Έχουμε δικαίωμα αυτές τις γραμμές, σαν χώρα. Καταρχήν όμως αυτό που έδειξε είναι μεγάλη. Πάμε ξέρεις ό,τι φορά το δράδυ. Για τα εσωτερικά μας, φυσικά. Πρέπει να το πούμε, πρέπει να το πούμε. Αν πάμε με σοβαρότητα, Αλέξανδρε, και θέσουμε συγκεκριμένα ζητήματα στους ΕΠΕ, στους δανειστές, θα υπάρξει άλλη αντιμετώπιση. Αυτή τη στιγμή ποτέ εμείς δεν μπήκαμε στην διαδικασία να καταθέσουμε ολοκληρωμένο σχέδιο στους δανειστές. Πηγαίναμε, ας έλεγαν, φεύγαμε. Τα δεχόμασταν, φεύγαμε. Ποτέ μα ποτέ δεν είχαμε, εγώ δεν είδα τουλάχιστον ένα σοβαρό εναλλακτικό σχέδιο. Να πούμε ότι οι αδυναμίες της χώρας μας είναι αυτές, τις ξέρουμε, τις αποδεχόμαστε, τις γνωρίζουμε και μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Απλά δεχτήκαμε ό,τι μας έλεγαν. Οι οποίοι, καλώς ή κακώς, εσκεμμένα ή μη εσκεμμένα, δεν γνωρίζουν το πώς λειτουργεί η κοινωνία. Μήπως αυτοί οι οποίοι μας διηγούν τελικά ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν ποια είναι η. Και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, το ερώτημα είναι, δεν είναι πολιτικοί οι τεχνοκράτες, είναι ποιοι πολιτικοί. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν, πού πάσω. Άρα λοιπόν, στο ερώτημα ποιοι πολιτικοί, είναι μια νέα σκοπής πολιτική κατά τη γνώμη, οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα, διότι έχουν εργαστεί, διότι έχουν δουλέψει, διότι ξέρουν τα προβλήματα, πώς κινούνται και όχι περιμένουν κάποιος άλλος να τα περιγράψουν. Άρα λοιπόν, πιστεύω ότι οι πολίτες αυτή τη φορά, λόγω της αλλαγιότητας της κατάστασης πλέον, θα ψηφίσουν, θα βγάλουν, θα εκλέξουν άτομα τα οποία γνωρίζουν εκ των έσων τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει ένα νέο πολιτικό σχήμα το οποίο θα κάνει αυτά τα οποία προείπατε. Και το σημαντικότερο, δεν πιστεύω στις οικουμενικές κυβερνήσεις. Δεν πιστεύω σε αυτό. Γιατί? Γιατί πρέπει να κινηθούμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Μια συγκεκριμένη κατεύθυνση οικονομική. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν συμμετέχουν όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα. Και το καταλαβαίνει ο καθένας γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία να κάνει μια κοινή οικονομική πολιτική. Για παράδειγμα, λέω, έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, να έχουμε σύμπνοια στο λαό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χρειάζεται κοινωνική ειρήνη, χρειάζεται κοινωνική γαλήνη, χρειάζεται καταβασμό αυτή τη στιγμή τη ελληνική κοινωνία. Που είναι όλοι πραγματικά όρθια, γιατί κατάφεραν να ξεσηκώσουν τους πάντες αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας καθοδηγασμός της ελληνικής κοινωνίας και να πούμε, να καθορίσουμε πλέον προς ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε από εδώ και πέρα. Να συμφωνήσουμε σε αυτό και να το πράξουμε. Ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Σαμαράς είχε πει στην προσπάθειά του να καθοριστεί η ΑΟΣ ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης. Τότε είχε λιδωρηθεί για την φράση του αυτή. Βέβαια, τώρα πιστεύω ότι μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, δικαιώνεται. Γιατί αν είχε περάσει αυτό, πιστεύω ότι δεν θα είχαμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν ξέρω, έχω αυτή την αίσθηση. Φυσικά δεν μιλάμε πλέον για ΑΟΣ, έτσι την έχουμε ξεχάσει εντελώς.